16 Ιανουαρίου και ο πρωτοπόρος ΠΑΣ, πρωτοπόρος Α1, αγωνίζεται σήμερα στον Άγιο Γιώργη με τον τοπικό Απόλλωνα σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Βίτσας σε μια εκτέλεση φάουλ, μια επικίνδυνη φάση με τον Παύλο τον Ορδουλίδη να χάνει μια φοβερή ευκαιρία. Έχουμε δίπλα τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και στέλεχος παράγοντα του ΠΑΣ Λευκαδίων, τον Πέτρο, τον Ανδριανίδη. Πέτρο, καλησπέρα. Γεια σας. Και βεβαίως να πούμε δύο πραγματάκια για το παιχνίδι μέχρι τώρα, αλλά και την νέα χρονιά, τους στόχους ξαναλέμε του ΠΑΣ που δεν είναι άλλη από την άνοδο. Βλέπουμε και πλάνα από το παιχνίδι. Η ομάδα ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς, έτσι. Πες μας δύο πραγματάκια, να πρόεδρε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, υγεία και το 2010 να μας βρει στη Δέλτα Εθνική. Μπράβο, με το καλό, πρόεδρε, και καλή επιτυχία και στη νέα σου επιχειρηματική προσπάθεια. Είναι καφέ ίντερνετ. Ίντερνετ καφέ. Ωραία, με το καλό στον Κοπανό, να πούμε, στην έδρα του Δήμου Αθημίων. Ελπίζουμε να παραμείνει Δήμος, έστω με οποιαδήποτε μορφή. Θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε, πρόεδρε. Ό,τι να γίνει, ας γίνει, ας γίνει για το καλό, τέλος πάντων. Βλέπουμε... Το παιχνίδι μας, ναι. Βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Χάλια το γήπεδο, έτσι, βούρκος. Προηγούμαστε από τα πρώτα λεπτά. Ένα παλικαρίσιο γκολ του Παύλου του Ορδουλίδη μέσα στη καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Παναγιώτης είναι. Ο Παναγιώτης, ναι. Ωραία. Καλά πάντα πράγματα, αλλά είπαμε είναι δύσκολο, δυσκολεί πάρα πολύ το παιχνίδι. Βαρύς αγωνιστικός χώρος, πιστεύω θα κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Θα διευρύνουμε και το σκορ. Έτσι ωραία, πιστεύω. Ωραία. Η ομάδα του Αγίου Γεωργίου μέχρι τώρα έχει μια μέτρια πορεία και από ό,τι βλέπουμε έχει και αρκετές ελλείψεις. Να τονίσουμε ότι έχει αναβληθεί και το παιχνίδι το άλλο που ενδιαφέρει άμεσα εμάς. Το αθεμιώτικο, ναι, ο Κοπανός Χαρίσα είναι ακατάλληλος εντελώς, θεωρήθηκε. Τα συγχαρητήρια να δώσουμε στους φιλάθλους των Λευκαδίων που παρόλο τις άσχημες συνθήκες, ναι, καιρικές συνθήκες είναι εδώ και στηρίζουν την ομάδα μας. Ψήφισαν το κρύο και το βροχερό λοιπόν καιρό και ήρθαν εδώ πέρα, δώσαν το παρόν με ομπρέλες, με αρκετός κόσμος και από την ευρύτερη περιοχή βλέπουμε σιγά σιγά σειραίουν και φίλαθλοι από το μάτς Κοπανού Χαρίσας, έτσι είναι γειτονικό τα δύο γήπεδα, οπότε ήρθαν εδώ πέρα. 0-1 ξαναλέμε, περίπου παίζουμε 35 λεπτά αγώνα και θα έχουμε ευκαιρία να πούμε και περισσότερα στην πορεία.